Hello guys, γεια σας παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι των The Greek Legion. Σήμερα ξεκινάμε ένα vlog. Καλοκαιρινές διακοπές, ετοιμαζόμαστε. Όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι εδώ να αποχωρήσουμε. Κωστάκης εδώ τελευταία στιγμή πλένει λίγο το πλαστικό το πατάκι. Χρυσάρας 2009, Φανούρης 12. Τα ποδήλατα εδώ πέρα τα έχει βάλει ο Κωστάκης εδώ, του Φανούρη και της Μικρής. Τα έχει ασφαλίσει. Από την άλλη μεριά εδώ έχουμε του Χρυστάρα. Το ποδήλατο δεν πήραμε τα ηλεκτρικά πατίνια, πήραμε τα ποδήλατα φέτος. Και ξεκινάμε για γλύφα. Και φτάσαμε εδώ στη γλύφα. Βρισκόμαστε εδώ στο ξενοδοχείο. Να εδώ γιαγιά. Η μαμά και πιο πίσω μου η Μίνα. Για πάμε όμως να κάνουμε μια βόλτα στη γλύφα. Να εδώ μπροστά κοιτάξτε τώρα δείτε ποιους θα δούμε. Χρυστάρες Φανούρης. Και αφού όπως βλέπετε περπατάμε εδώ στον δρόμο της γλύφας, χαλαρά τα πράγματα, ήρεμος ο κόσμος, δεν έχει έρθει ακόμα πολύ λαός. Φυσικά είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, εντάξει, είμαστε στον Ιούλιο μήνα, αρχές Ιουλίου, αλλά είναι Ιούλιος μήνας, μετά από πολλές βροχές και καταιγίδες που είχαμε, επιτέλους είδαμε καλοκαίρι. Επιτέλους, για να δούμε όμως αν θα κρατήσει και πόσο θα κρατήσει αυτό. Μέχρι στιγμής μας πάει καλά ο καιρός. Εδώ βλέπετε κάτι ferry boat ακριβώς απέναντι από τη γλύφα, πίσω από το κεφάλι μου δηλαδή, είναι η Εύβοια. Πολύ καλά και εκεί, θα πάμε κάποια μέρα εκεί πέρα. Προς το παρόν έχουμε ρίξει άγκυρα εδώ στη γλύφα, αράζουμε, μας αρέσει γιατί είναι ήρεμα, χαλαρά. Είπαμε για όσους έχουν οικογένεια, όσους έχουν παιδιά και όσους θέλουν έτσι λίγες χαλαρές διακοπές, είναι ο ιδανικός προορισμός. Να και το κεντρικό λιμάνι της γλύφας, παιδιά. Χρυστάρες Φανούρης. Βόλτες με τα ποδήλατά τους. Και ακριβώς απέναντι από το λιμάνι, αλλά ακριβώς απέναντι λιμεναρχείο. Το λιμεναρχείο της γλύφας εδώ. Οι άντρες του λιμενικού σώματος επιλαμβάνονται κάθε συμβάντος που συμβαίνει εδώ στη γλύφα. Και τα υπηρεσιακά τους, τα οχήματα εδώ, σταθμευμένα. Πολύ ωραία πράγματα. Και ο Ντίνουλας από πίσω μου εδώ, μόλις ήρθε και ο Ντίνουλας με τη μικρή, βλέπουμε εδώ πέρα με το καινούργιο του ποδήλατο. Ας προχωρήσουμε όμως και λίγο ακόμα πέρα από το λιμάνι, Κωστάκη, να δούμε τι γίνεται. Και εδώ τα ferry boat, βλέπουμε εδώ. Αλκιόνης και Βένους, πώς λέγονται Κωστάκη, ε. Ferry boat με προορισμό προς Εύβοια. Θα μας πει όμως και ο Κωστάκης μερικά λόγια. Κωστάκη, πώς φαίνεται εδώ πέρα η γλύφα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά? Ήρθαμε πέρυσι, ήρθαμε και φέτος. Πώς φαίνεται η γλύφα, για πες μας μερικά λόγια. Εντάξει, σαφώς πολύ λιγότερος ο κόσμος. Έτσι περισσότεροι επέλεξαν για έξοδο την περίοδο των εκλογών. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή τη μείωση τώρα στην προσέλευση του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, όσο λιγότερο τόσο καλύτερα, όπως λέει το αρχαίο ρητό. Και να πούμε ότι για έναν οικογενειάρχη άνθρωπο, ο οποίος έχει τα παιδάκια του, εντάξει, και θέλει να απολαύσει τις διακοπές του ήρεμα, ειρηνικά και με ησυχία, ότι η γλύφα είναι ο ιδανικός προορισμός, έτσι δεν είναι Κωστάκη? Ακριβώς. Ήρεμα. Ναι. Έτσι. Τέλεια θάλασσα. Οξυγόνο. Χωρίς κύμα. Και ό,τι πρέπει για τα παιδιά, είπαμε. Να, έτσι μπράβο. Η τρίτη ή η τέταρτη μέρα διακοπών, δεν θυμάμαι καλά. Έχουμε αρκετές μέρες εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρει χρώμα.
Και μέσα η απίθανη παραλία της Γλύφας, πίσω από την κάμερα είναι ο Κωστάκης, τραβάει τα πλάνα και θα σας δείξουμε λίγο σήμερα τα δωμάτια από το ξενοδοχείο. Δείτε λίγο τα δωμάτια και θα σας πούμε λίγο και την τιμή και κάποια πράγματα, αν αξίζει, αν δεν αξίζει, αν θέλετε κάποιο άλλο δωμάτιο. Πάντως να ξέρετε είναι πολύ ωραία εδώ πέρα σαν παραλία, περνάμε υπέροχα και καταπληκτικά. Πίσω από την κάμερα ο Κωστάκης με ακολουθάει. Κοιτάξτε πόση ελάχιστη είναι η απόσταση από την παραλία. Είπαμε ένας δρόμος 2 μέτρων χωρίζει τα δωμάτια μας από τη θάλασσα. Amos Beach Hotel, Amos Beach Apartment. Από εδώ είναι η είσοδος στα δωμάτια μας. Το δωμάτιο ωραίο, μυρίζει υπέροχα, μόλις καθαρίστηκε. Να πούμε ότι υπάρχει καθαριότητα στο δωμάτιο, παιδιά, κάθε μέρα. Κάθε μέρα περνάει καθαρίστρια εδώ πέρα και τα καθαρίζει. Και αυτό εδώ είναι το δωμάτιο. Δεν ξέρω, να ανάψουμε κανένα φως. Έτσι. Πρόσεχε Κωστάκι, γιατί γλιστράει κιόλας, μην φάμε καμιά σαβούρα. Αυτό είναι το τρίκλινο το δωμάτιο, αποτελείται από ένα κρεβατάκι μονό, ένα κρεβατάκι διπλό. Το air condition, η τηλεόραση, η 30D, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, HD είναι, αλλά είναι μια 30D τηλεόραση. Και προχωράμε μετά τα κρεβατάκια, το μονό και το διπλό, τρίκλινο. Η αξία του τρίκλινου, παιδιά, είναι 65 ευρώ. Τόσα μας χρέωσε εμάς εδώ ο ιδιοκτήτης. Και περνάμε στην κουζίνα εδώ πέρα. Έχει τα απολύτως απαραίτητα εδώ πέρα για να περάσει κάποιες μέρες η οικογένεια. Τα σκεύη όλα. Έχει τοστιέρα, ψυγιάκι, καταψύκτη. Ψυγείο μεγάλο, εντάξει, όχι μικρό. Βλέπουμε εδώ πέρα άνετα. Χωράνε όλα τα πράγματα και εδώ θα πάει λίγο ο Κωστάκης να σας δείξει και λίγο το μπάνιο μέσα. Το μπάνιο με το ντουζ, εντάξει, όπως πρέπει να είναι το μπάνιο του κάθε ξενοδοχείου. Περιποιημένο. Αρκετά καλός χώρος. Πάρα πολύ καλά. Είπαμε, αυτή είναι η τιμή του στα 65 ευρώ. Προσφέρουν τα απολύτως απαραίτητα που πρέπει να προσφέρει ένα δωμάτιο. Εμείς θα σας πω ότι μέχρι στιγμής το εργοτήσιο δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει. Δεν χρειάστηκε κιόλας. Είναι πολύ δροσερό το κλίμα εδώ στη Γλύφα. Ο Κωστάκης το έβαλε κάποια στιγμή το βράδυ. Και η γιαγιά εδώ. Ωραία. Αυτά είναι. Και βρισκόμαστε εδώ, παιδιά, παραλία Γλύφας. Θα κάνουμε μια βόλτα με τον Κωστάκη. Χθες πήγαμε από την προηγούμενη πλευρά της Γλύφας, από το λιμάνι. Τώρα θα κατευθυνθούμε λίγο προς το μέρος όπου είναι ο περισσότερος λαός, όπου είναι ο περισσότερος κόσμος που κάνει μπάνιο, όπου υπάρχουν καφετέρειες και λίγο έτσι παραπάνω νταβαντούρι για πιο νεανικές ηλικίες. Όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει αυξηθεί λιγάκι. Έχουμε προσέλευση κόσμου. Αρκετός κόσμος έρχεται να απολαμβάνει τα μπάνια του. Και αυτοκίνητα εδώ, εντάξει, έχουμε την ACS, κάποιος παράγγειλε κάτι. Μονόδρομος φυσικά. Πολύ αραιή η κίνηση των οχημάτων. Έως ελάχιστη τα λέγαμε. Στο κεντρικό, θα λέγαμε, παραλιακό δρόμο της Γλύφας, όπου εδώ είναι τα περισσότερα μπαρ, τα οποία είναι ανοιχτά μέχρι βραδινές ώρες. Από τη μια μεριά τα μπαρ, βλέπετε εδώ, παιδιά, καφετεριούλες τώρα το μεσημέρι, και ακριβώς από την άλλη μεριά η παραλία.
κόσμος απολαμβάνει τον μπανάκι του. Εδώ στη Γλύφα το καλό είναι ότι θα δείτε όλες τις ηλικίες. Από μπαρμπάδες μέχρι μικρά παιδιά. Όλες οι ηλικίες εδώ πέρα παίζουν στη Γλύφα. Φτάνουμε και στα νότια όρια της παραλίας. Οι υπόλοιπες βάρκες είναι εδώ αραγμένες. Όπου βλέπουμε βάρκες, οι βάρκες σηματοδοτούν ουσιαστικά τα όρια της παραλίας. Έτσι πιο πέρα είναι περισσότερο βραχώδης και λιγότερη άμμος για τους ψαράδες και για αυτούς που ασχολούνται με κατάδυση. Η ώρα είναι 11:20, μέρα Πέμπτη. Πάμε λίγο από εδώ κοστάκι, πάμε και λίγο μέσα. Λίγος ως μέτριος ο κόσμος. Να πάρουμε την παραλία, την περπατήσουμε ή όχι. Να περπατήσουμε την παραλία μετά. Και περπατάμε και λίγο παραλία, παραλιακά. Εδώ με τον Τίνουλα και το φανούρι. Κρυστάλλας έχει βουτήξει. Παραλία Γρίφα, Σαμουδιά βλέπετε εδώ πέρα κάτω. Είπαμε, έχει μέχρι ένα σημείο έτσι λίγο πέτρα, λίγο βοτζαλάκι, αλλά από ένα σημείο και μετά η παραλία γίνεται αμμουδιά. Έχει δηλαδή άμμο μέσα. Ό,τι πρέπει εδώ πέρα για μικρά παιδάκια για να παίζουνε. Ριχά τα νερά, δεν θα λέγαμε ότι είναι βαθιά η παραλία. Είναι ριχά, οπότε φέρετε τα παιδάκια σας, κυρίες και κύριοι, άφοβα εδώ πέρα για να παίξουνε. Μια μικρή προσοχή, εντάξει, χρειάζεται, γιατί οπωσδήποτε είμαστε σε θάλασσα, σε παραλία. Παρ' όλα αυτά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα παιδάκια σας.